Ξεκινάμε με τους κρυούς. Ε, νομίζω καταρχήν ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί να είναι τόσοι πλανήτες μαζεμένοι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα, με τα επαγγελματικά, με την κοινωνική σας προβολή. Αυτό σημαίνει ότι για τους, για τους κρυούς και α, αυτό ισχύει για όλα τα δεκαήμερα α, και α, φυσικά και αυτού που είναι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο γιατί έχουν τον χρόνο, αλλά και αυτού που είναι γεννημένοι στο τρίτο γιατί έχουν τη νέα σελήνη εκεί. Κυρίω αυτά τα δύο δεκαήμερα είναι πιο δυνατά μέσα στο μήνα, αλλά όλα γενικά τα δεκαήμερα έχουν να σκεφτούν τι θα κάνουν με τα θέματα των επαγγελματικών. Πρέπει δηλαδή να εκμεταλλευτείτε τον Ιανουάριο για να βάλετε καινούργιες βάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα, με τη δουλειά, <χω> να δείτε τι θα αλλάξετε, αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, α, τι μπορείτε να χτίσετε από την αρχή. Γενικώ το κομμάτι των επαγγελματικών είναι αυτό που θα σας απασχολήσει περισσότερο μέσα σε αυτόν εδώ το μήνα. Δεύτερο σημαντικό του Ιανουαρίου ότι α, επειδή θα έχουμε τον Άρη που είναι ήδη στο Σκορπιό από τον Δεκέμβρη και το Δία στο Σκορπιό. Και αυτοί οι δύο πλανήτες πλησιάζει πολύ ο ένας τον άλλον για να φτάσουν σε μία σύνοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ε, σύνοδο λέμε όταν δύο πλανήτες είναι στο ίδιο ζώδιο και στην ίδια μοίρα. Αυτό θα συμβεί λοιπόν μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτό είναι πολύ καλός ιονός. Για όλους, για τους κρίους είναι ένας πολύ καλός ιονός σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, με τις οικονομικές προοπτικές. Άρα, ο Ιανουάριος, πέρα από το επαγγελματικό, είναι και ένας μήνας για να ε, ξεψαχνίσετε γενικό στα των οικονομικών και να δείτε από πού μπορείτε να έχετε κέρδος. Έρωτα όχι? Έρωτα ναι! Πότε, προς το τέλος του μήνα, όταν θα έχουμε αυτή την έκλειψη και αυτή την πανσέλινο στο ζώδιο του Λέοντα, α, που είναι και μες στο κομμάτι των ερωτικών, που θα κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Άρη Τοξότη και εκεί μπορεί να δείχνει κάτι στα ερωτικά σας πολύ δυνατό, αυτό κυρίως για τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο. Αυτά για τους κρυούς, χορτάτος, ο... χορταστικός μάλλον ο Ιανουάριος, πάμε στους Σταύρους. Όλοι αυτοί οι πλανήτες στον εγώ καιρό για σας είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με σπουδές. Έχει να κάνει με ταξίδια και ταξίδια ίσως και μακρινά στο εξωτερικό. Επαφές με ξένους. Μπορεί αυτές οι επαφές να έχουν να κάνουν με δουλειά εκδόσει, ενασχόληση με τα μέσα μαζική ενημέρωση. Μπορεί να είναι ο μήνα που κάποιοι από εσά μπορεί να, κάνετε, να αποφασίσετε να κάνετε ραδιόφορο, τηλεόραση, να εκδώσετε ένα βιβλίο, να γράψετε κάτι. Γενικώ, ό,τι αφορά όλα αυτά τα θέματα, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Επίση, οτιδήποτε έχει σχέση με νομικέ υποθέσει, ένα δικαστήριο που μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλά. Τέτοιου είδου θέματα ή μια διαπραγμάτευση. Γενικά είναι θετικός ο Ιανουάριος. Α, ...μπορεί να έχει και οικονομικό εφ, όφελος επίσης για το δικό σας ζώδιο ...και αυτή η όψη Άρη δία, που θα έχουμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας... Α, ...νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να σας δώσει κάτι ή σε μια συνεργασία... ...που μπορεί να έχει ένα οικονομικό όφελος μακροπρόθεσμα. Η έκλειψη στο τέλος του μήνα αφορά τους γεννημένους το πρώτο δεκαήμερο... ...αρχές Δευτέρου, δηλαδή Απρίλιο τέλος και αρχές Μαΐου και για σας μπορεί να συνδέεται με μία αλλαγή ή μία μετακόμιση... σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του σπιτιού. Πάμε να δούμε τους διδήμους. Για τους διδήμους. Είναι ε, όλοι αυτοί οι πλανήτες μαζεμένοι στον τομέα των οικονομικών. Ε, τα οικονομικά όμως πια Αυτά που έχουν σχέση με κληρονομιές, φορολογικά, ε, διατροφές... Ε, ό,τι έχει σχέση με τράπεζες, πιστοτικά ιδρύματα, κάρτες. Άρα είναι ένας μήνας για να δείτε... Τι διακανονισμούς μπορείτε να κάνετε, Τι α, αν έχετε οφειλές, γενικώ χρέη του παρελφόντος, πώς μπορείτε να τα τακτοποιήσετε για να πληρώνετε λιγότερο ή να πληρώνετε τέλος πάντων έτσι, ώστε να α, βγει καλύτερα το οικονομικό. Από την άλλη πλευρά, πέρα από τα οικονομικά όλα που νομίζω ότι είναι η, η έμφαση του μήνα αυτού, μπορεί να βγει κάτι θετικό στα επαγγελματικά σας με αυτή τη σύνοδο αριδία που θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας και στο ξεκίνημα της επόμενης. Γενικά αυτή η σύνοδος επηρεάζει επαγγελματικά για τους διδήμους, μπορεί να φέρει έτσι, νέα σε αυτό το κομμάτι και πολύ καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν την υγεία, αν έχετε ένα ζήτημα που σας αποσχολεί. Να το...